τα γεγονότα 74-80, Ανδρέας Παπαντρέου, Καραμαλής. Mm. Προβληματισμένο σας βρίσκω. Όχι, όχι. Θυμάμαι, μου είχε έρθει στο μυαλό ένα άσμα του Διονύση από μου. Ποιο άσμα, καλό. Σοφία μου. Πάντως τον είδα μια χαρά τον κύριο Σαββόπουλο. Μάλιστα, εγώ θυμάμαι όμως. Τι, εσείς τι θυμάστε. Τις χρυσές εποχές. Τον Καραγκιόζη. Τον Καραγκιόζη. Βέβαια. Ένα είχε πολύ ωραίο τραγούδι. Περιεχόμενο. Βέβαια, όχι. Είχε. Ήταν δικό. Και βεβαίως θα μπορούσε σήμερα. Περιγραφικός το να. Τραγούδι. Να ανταποκρίνεται στην σημερινή πραγματικότητα. Ο Καραγκιόζης. Βέβαια. Τι δεν σας αρέσει. Όχι. Οι Καραγκιόζητες είναι μια χαρά πράγμα, μην τους πιστεύεις όμως. Είναι Καραγκιόζητες. Μέχρι εκεί, δηλαδή. Ναι. Όταν λέω, ξέρω εγώ, η τάδε περίοδος, το τάδε, είναι, έρχεται και κουμπώνει ακριβώς. Με την ευρύτερη έννοια του τραγουδιού. Έχουμε να κάνουμε με Καραγκιόζητες. Ναι, αλλά κι εσείς δεν καταλαβαίνετε ότι καθώς περνάει ο χρόνος, χυλάνε τα πράγματα, ρέει το νερό και γίνονται και οι αλλαγές και οι νέες προσαρμογές. Αυτό δεν μπορείτε να καταλάβετε. Επειδή έχετε μείνει εσείς σταθερός, δεν σημαίνει και ότι οι άλλοι άνθρωποι καλούν αυτή τη βάση και αυτή την πορεία. Βέβαια, Σοφία μου. Ναι. Εγώ αισθάνομαι πράγματι ότι είμαι πάρα πολύ κόπο. Με τα νύχια μας, με τα γόνατα. Σκαρφαλώσαμε για να πούμε από το βάλτο, να πούμε από το έλος και άντε σιγά σιγά. Ναι. Και ότι άντε σιγά σιγά και μόλις φτάνουμε στην κορυφή έρχεται η ροή και μας κατεβάζει κάτω. Έτσι. Αυτό αισθάνομαι Σοφία. Αισθάνομαι Σοφία ως Σύσυφος. Α, μη μου πείτε άλλη ιστορία, δεν θέλω. Όχι, Σοφία μου, τι να σου πω για το Σύσυφο. Τον καταδίκασε ο Δίας. Όπου είναι καταδικασμένος, αφήστε το. Με το βράχο ανέβαινε. Μπαμ, μόλις με κορφή κάτω. Έτσι μας. Αφήστε το τώρα. Έτσι. Τώρα, η καινούργια εποχή, Σοφία μου. Να είμαστε αισιόδοξοι. Βέβαια. Γιατί τώρα ο βράχος γλιστράει. Γιατί, επειδή εσχάτως και διαλόγους ο οποίος ευθέως αντιλαμβάνεσαι, υπερχρησιμοποιούνται τα λιπαντικά. Για το βράχο. Ναι, ο βράχος γλιστράει